Οι τράπεζες και τα fans συνεχίζουν το ακάθεκτη το έργο τους με τις ευλογίες της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κόμματος το οποίο έχει κυβερνήσει. Το έργο τους το να βάζουν χέρι στη λαϊκή περιουσία, στην περιουσία δηλαδή χαμηλοσυνταξιούχων, μικρών αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων, μακροχρόνια ανέργων. Έτσι και τώρα έχουμε την περίπτωση ενός χαμηλοσυνταξιούχου που η τράπεζα θέλει να του πάρει το σπίτι, αφού βέβαια έχει φορτώσει με πανωτόκια το δάνειο το οποίο είχε πάρει και δεν μπορούσε να το εξοφλήσει. Μιλάμε για μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος του έχει μειωθεί η σύνταξη τα τελευταία χρόνια. Έχει κοπεί το φυσικό αέριο γιατί δεν μπορούσε να το πληρώσει. Βέβαια σε αυτά εδώ πέρα το εργατικό λαϊκό κίνημα, οι φορείς, τα σωματεία των συνταξιούχων, των γυναικών, το ριζοσπαστικό κίνημα θα δώσει απάντηση. Είδαμε και προχθές το πώς απαντήθηκε κάτω στην Αθήνα μαζικά για να μην πληστηριαστεί το σπίτι χαμηλοσυνταξιούχου δημοσιογράφου. Έτσι ακριβώς θα δώσουμε την ίδια μάχη και σε αυτή την περίπτωση. Όπως κάναμε πριν λίγους μήνες νικηφόρα με την περίπτωση του συναδέλφου μας στην Τούμπα, θα συνεχίσουμε με το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», να μην πάρουν το σπίτι του συνταξιούχου. Είμαστε εδώ σήμερα να συμπαρασταθούμε στον συνάδελφό μας συνταξιούχο δάσκαλο για να μην περάσει ο πληστηριασμός του σπιτιού του, της πρώτης κατοικίας του, και δηλώνουμε ότι θα συμπαρασταθούμε με όλο το εργατικό κίνημα, με όλα τα σωματεία, για να μην γίνει αυτός ο πληστηριασμός, να μην πάνε στα χέρια τραπεζίτη κανένα σπίτι εργαζόμενο και συνταξιούχο.